Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι διαβάζοντας αρκετές τοποθετήσεις σας σχετικά με τα θέματα που αφορούν γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ κλπ. Και έχοντας υπόψη βέβαια και την σταθερή άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος γενικά γύρω από τα θέματα της Ευρώπης, θέλω να σας ρωτήσω πώς θα αναχαιτιστεί αυτός ο φασισμός που έχει εμφανιστεί δυστυχώς σε πάρα πολλά τμήματα της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα μέσα από την Ευρωβουλή, και φαντάζομαι ότι θα είναι και μια διεκδίκηση δική σας. Ναι, η διεκδίκηση αυτή είναι και σε τοπικό επίπεδο, έτσι εδώ στην πόλη της Πάτρας, γιατί ναι. Στην Πάτρα, και είναι, θα έλεγα, η προτεραιότητα που έχουμε δώσει και ως Δημοτική Αρχή, με συνεργάτης του Κώστα του Πελετίδη, με τη διοίκηση της Χρυσής Αυγής. Έτσι, η δίκη που έκανε η Χρυσή Αυγή ενάντια στον Πελετίδη, σηκώσαμε ανάστημα, φωνάξαμε ενάντια στο φασισμό με μια σειρά εκδηλώσεων, ευαισθητοποιούμε τον κόσμο, και επειδή θεωρούμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς αυτό που αναφέρετε για την Ευρώπη, mm-hmm. η ανάδειξη του φασισμού σε ισχυρή πολιτική δύναμη και σε ισχυρή πολιτική φωνή, θεωρούμε ότι ο λόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Ευρωβουλή θα στηριχθεί πάνω σε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Διάβαζα πριν από λίγο σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και το 7ωρο, το 7ήμερο κλπ. Εννοείται με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για την επέμερη εργασία και όλα αυτά. Μάλλον θα σας έλεγα, όχι με αφορμή τις δηλώσεις του Μητσοτάκη, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά προσπαθεί μέσω αυτών των φωνών, των δηλώσεων των πολιτικών μας αρχηγών που παλεύουν δήθεν για τον ελληνικό λαό να περάσει τις πολιτικές αυτές. Άρα δεν ήταν τυχαίες όλες αυτές οι αναφορές, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που δεν λέτε. Είναι, δεν σας άκουσα, τίποτα. Δεν είναι τυχαίες όλες αυτές οι αναφορές καθόλου, που γίνονται. Καθόλου. Διαβάζοντας λοιπόν το πλαίσιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ακροδεξιά που κυριαρχεί στην Αυστρία το έχει ουσιαστικά επιβάλει στη χώρα. Στην Αυστρία δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή, παρατηρούμε το εξής. Δεν είναι μόνο ο φασισμός με το πρόσωπο που τον γνωρίζουμε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ο φασισμός του 30, ο ναζισμός και ο φασισμός του 30. Δεν είναι οι χρυσαυγίτες μόνο έτσι όπως τους βλέπουμε εμείς, αλλά είναι και η προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να επιβάλλουν πολιτικές εξαθλίωσης και εξόντωσης των λαών της Ευρώπης. Αυτή είναι η δική μας φωνή. Είμαστε ριζικά κάθετα σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενάντια στο φασισμό ως ιδεολογία, έτσι όπως τον ξέρουμε, έτσι όπως τον έχουμε καθορίσει μέσα από την ιστορία, αλλά είμαστε ενάντια και σε πρακτικές ακροδεξιές, πρακτικές φασιστικές, οι οποίες εξοντώνουν το λαό. Είτε με οικονομικά μέτρα, είτε με τα εργασιακά μέτρα, είτε με την καθημερινότητά μας τη σκληρή που μας έχει αναγκάσει να κρατάμε και την ανάσα μας, να κάνουμε οικονομία ακόμα και στο οξυγόνο που αναπνέουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, φαντάζομαι ότι είναι και μια ερώτηση την οποία θα την ακούτε συχνά πυκνά σε ό,τι αφορά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι αντίθετο σε όλη αυτή την εικόνα της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλων αυτών που πρεσβεύει, όπως θα είπατε και εσείς πριν από λίγο. Τότε για ποιο λόγο διεκδικείτε μια σημαντική εκπροσώπηση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αντίθεται με τις βασικές του αρχές, από όπου και αν προέρχονται αυτές ή από όπου και αν δίδονται οι εντολές? Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να ακουστεί και η δική μας φωνή. Γιατί αλίμονο αν δεν ακουστεί η δική μας φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλίμονο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τη μερίδα των λίγων. Σε μια κοινωνία ακούγεται η φωνή όλων. Πρέπει να ακούγεται η φωνή όλων. Ναι. Διαφορετικά, οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, όπως για παράδειγμα το Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αν λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο εκπροσωπείται μόνο η τάση αυτών των ανθρώπων που υπηρετούν ή που οι ίδιοι είναι μεγαλοκεφαλαιούχοι ή οι άλλοι που υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο, που υπηρετούν τους λίγους, που έχουν ως ορόσημο της ιδεολογίας τους το κέρδος, τότε ποιος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Εμείς ζητάμε να εκπροσωπηθούμε με την ψήφο του ελληνικού λαού στο Ευρωκοινοβούλιο για να ακουστούν οι ανάγκες του λαού. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Μπορούν να ανατραπούν αυτές οι συστημικές καταστάσεις που μου περιγράψατε και μέσα από τα λεγόμενά σας, έχοντας και ως Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα τη βάση των λαϊκών αναγκών? Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, γιατί σήμερα τυχαία με πήραν και από άλλη περιοχή της Ελλάδας, τους λέω ότι ένα τρανό παράδειγμα είναι η Πάτρα.
Ένα τρανό παράδειγμα, το πώς εφαρμόσαμε πολιτικές τα τελευταία 5 χρόνια στο Δήμο της Πάτρας. Ναι. Άρα λοιπόν, το να ανατραπούν πολιτικές τώρα στο εύρος της Ευρώπης είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει σήμερα αύριο. Το να στοχεύσουμε όμως την ανατροπή αυτών των πολιτικών, στο να εμπνεύσουμε τον κόσμο να μας εμπιστευτεί και να προχωρήσουμε σε μια άλλη πιο δυναμική πορεία ως λαοί της Ευρώπης, θέλει πολύ μεγάλο αγώνα και αυτόν τον αγώνα δίνουμε σήμερα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις απαντήσεις, για τις διευκρινήσεις σε βασικά ζητήματα που θεωρώ ότι είναι κέρια για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να γίνονται γνωστά στους πολίτες. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.